Αργά με τον Κώστα Αγιανόπουλο, το χαμόγελο του παιδιού, τον οποίο θα επιχειρήσω να τον γνωρίσουμε λίγο καλύτερα μέσα από αυτό το παιχνίδι που έχω ανακαλύψει, τις 10 λέξεις. Θα σου λέω μία λέξη και θα μου λες ό,τι σου θυμίζει από την προσωπική σου ζωή. Μια ιστορία. Ή από τα παιδιά. Yeah. Η πρώτη λέξη λοιπόν είναι κίτρινο. Προσπάθεια να βεβηλώσουν ότι κάνουμε στο χαμόγελο του παιδιού. Τι ιστορία υπάρχει δηλαδή πίσω από αυτό? Υπάρχει κάποια καταγγελία? Όχι, είναι άνθρωποι οι οποίοι του ενοχλήθηκαν γιατί πήγαν φυλακοί οι παιδεραστές. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι βασάνιζαν τα παιδιά και τους τα πήρανε και είναι κοντά μας. Είναι άνθρωποι, αυτό που έλεγα κάποιον ΜΚΟ, που έχουν κέρδη και δοσοληψίες με κομματικές διαδικασίες και με την κίτρινίλα. Προσπαθούν να σταματήσουν οτιδήποτε καλό υπάρχει. Εμένα το μυαλό μου, βέβαια, λέγοντας κίτρινο, περίμενα να ακούσω μια ιστορία με κάποιο σχολικό λεωφορείο το οποίο, που είναι κίτρινα αυτά. Όχι, όχι. Η επόμενη λέξη είναι φιλμ. Φιλμ. Πριν από λίγες μέρες μιλούσαμε για το πώς θα πούμε για τα 20 χρόνια του, ποιος θα μιλήσει για τα 20 χρόνια του χαμόγελου. Και όπως είμαστε εκεί με τους φίλους και συνεργάτες, λέω: παιδιά, ο μόνος που δεν μπορούσα να μιλήσει είναι εγώ, να πω τι έχω τραβήξει, να πούμε τι έχουμε κάνει κλπ. Και ένας που το πήρε κρυφά, έκανε ένα σενάριο και γυρίσαμε ένα φιλμ. Όταν λες το πήρε κρυφά, τι εννοείς? Το πήρε κρυφά με την έννοια δεν μου είπε τι πρόκειται να κάνει. Και έρχεται και μου λέει αυτό που είπες, και το είπα για αστείο, γιατί δεν εννοούσα να βγω τώρα εγώ και να κάνω. Γυρίστηκε λοιπόν ένα σποτ σαν φιλμ. Φαινόταν δηλαδή η μεγάλη προβολή όπως είναι στο θέατρο. Ήμουν στον κινηματογράφο και στον κινηματογράφο λοιπόν έβλεπα την ιστορία του γιού μου, την ιστορία του χαμόγελου και μαζί ήρθαν και κάθισαν δίπλα μου όλοι αυτοί οι οποίοι... Σε πόσο καιρό το κάνατε αυτό? Αυτό είναι σε μια μέρα. Σε μια μέρα. Και αυτό το φιλμ λοιπόν με έκανε να εκτεθώ ακόμη περισσότερο σαν άτομο, γιατί ξέρεις, κάποιοι που βλέπουν κάποιο άτομο στην τηλεόραση τον μισούν μόνο και μόνο γι' αυτό. Επειδή είναι στην τηλεόραση. Επειδή έχει βγει στην τηλεόραση. Και αυτό φυσικά σου δίνει λαβές για οτιδήποτε άλλο. Η επόμενη λέξη είναι πασατέμπος. Ναι. Είμαστε όλοι μαζί σε ένα έτσι καλοκαιρινό και είχαμε πάει όλοι μαζί με τα παιδιά και τρώγαμε πασατέμπο. Και ήταν αυτή η ανεμελιά του πασατέμπου που θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια, αλλά με τα παιδιά που είμαστε σαν να είμαστε φιλαράκια. Να μην έχουμε διαφορετική ηλικία. Αυτό το πασατέμπο ήταν, είχε ιδιαίτερη γεύση. Όμορφη. Στη Θεσσαλονίκη τα λέμε άσπρα σπόρια, δεν τα λέμε πασατέμπο. Τα μαύρα όμως είναι άσπρα σπόρια. Γιατί τα άλλα είναι μαύρα. Όπως την μπουγάτσα τη λέτε γλυκιά και. Ναι, γιατί το φύλλο είναι η μπουγάτσα, εντάξει, δεν είναι το περιεχόμενο. Εσείς τα κάνατε ένα, όλα περιεχόμενο και τέτοιο, τα λέτε μπουγάτσα. η επόμενη λέξη είναι σαλόνι. Σαλόνι. Τα μεγάλα σαλόνια δεν συμμετέχουν στο χαμόγελο του παιδιού. Κάτι, μια προσωπική ιστορία θέλω, όχι να παίρνεις την έννοια και να κατάλαβες, να ταξιδεύεις με την έννοια. Κάτι που να θυμάσαι, τον εαυτό σου σε ένα σαλόνι, ας πούμε, μια, ξέρεις. Κάποια γκάφα να έχεις κάνει, ξέρεις, να έχεις σε ένα σαλόνι, να ρίξεις ένα καφέ. Κοίταξε, όλα το τελευταίο διάστημα όλα είναι συνδεδεμένα στη ζωή μου με το χαμόγελο και γι' αυτό το λόγο τα συνδέω. Σαλόνι είναι ένα ακριβό σαλόνι που μας ήρθε από κάποιον πολύ πλούσιο και μας το χάρισε. Και τι το κάνατε? Πρέπει να το αξιοποιήσουμε στα σπίτια από τα παιδιά μας. Παιδιά, λέω, αυτό του κυρίου το σαλόνι πρέπει να το προσέχουμε γιατί έχει ιδιαίτερη αξία. Οπότε καλό είναι να έχουμε και τα σαλόνια γιατί τα χρήματα είναι λίγο δύσκολα. Ναι, ό,τι μπορούμε να έχουμε. Η επόμενη λέξη είναι βαλίτσα. Ναι, είμαι μια βαλίτσα στο χέρι. Συνέχεια? Ναι. Γιατί αφού είπες ότι μένεις σε ένα μικρό διαμέρισμα, ναι, αλλάζεις... Ναι, βαλίτσα στο χέρι πηγαίνω... Α, ταξιδεύεις. Πηγαίνω σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και όταν λέμε βαλίτσα δεν εννοούμε μια βαλίτσα μεγάλη, είναι ένα βαλιτσάκι που έχει τα απαραίτητα για να κάνεις, πάω στα σπίτια, το χαμόγελο είναι σε όλη την Ελλάδα, θα πάω στις Βρυξέλλες για να μιλήσουμε για τα θέματα, τα προγράμματα που έχουμε πάρει και που προσπαθούμε να κινήσουμε. Σε διεθνείς οργανισμούς, είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, στο Διεθνές Κέντρο για την Εξεφάνιση και Εκμετάλλευση Παιδιών, που όλα αυτά τις εμπειρίες φέραμε στην Ελλάδα. Είναι μια... Θα φορέσω το τζιν, θα μαζέψουμε ελιές για με τα παιδιά και όλα αυτά τα οποία είναι στην καθημερινότητα. Η επόμενη λέξη είναι Αιγαίο. Αιγαίο.
πολλές στιγμές όμορφες και δύσκολες που διασχίσαμε το Αιγαίο. Μία θέλω να μου θυμηθείς. Αποχαιρετούσα μια πολύ καλή φίλη 13χρονη που προσπαθήσαμε να σώσουμε τη ζωή της, την Ελευθερία. Και ενώ θα έπρεπε να πάω για να τη δω να είναι καλά, πήγα να την αποχαιρετήσω στην τελευταία της κατοικία. Μάλιστα. Η επόμενη λέξη είναι μοιραίο. Όταν έρχεται το μοιραίο σε κάποια παιδιά που δεν τα καταφέρνουν και που όμως εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους. Στα 20 χρόνια πόσα παιδιά έχουν πεθάνει? Πολλά. Αριθμό. Για μένα πολλά. Αριθμό δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να θυμηθώ. Είναι 100? Παιδιά. Παραπάνω. Είναι γιατί είμαστε στα νοσοκομεία και είμαστε καθημερινά και οι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία, οι άνθρωποι είτε επαγγελματίες είτε εθελοντές, καίγονται γιατί χάσανε σήμερα το φιλαράκι τους. Γιατί χάσανε κάποιον που μέχρι χθες παίζανε, δημιουργούσαν. Στα χέρια σας πόσα παιδιά έχουν πεθάνει? Όχι στα προσωπικά σας χέρια, στο χαμόγελο του παιδιού. Και στο προσωπικό μου, θα ήθελα να σου πω ένα δευτερόλεπτο μια ιστορία. Όταν μας κάλεσαν για ένα παιδάκι, το Χριστάκι, ο οποίος έφευγε. Και βρέθηκα κοντά του και μας ζήτησε του G.I. Joe τα ανθρωπάκια. Και πήγα κοντά του, του πιάσα το χέρι, αισθανόμουν ότι σαν να φεύγει εκείνη τη στιγμή το δικό μου το παιδί. Αλλά του δώσαμε μια χαρά. Του λέω: τι θέλεις, αγόρι μου? Μου λέει: θέλω τα αυτοκινητάκια του G.I. Joe. Του λέω: τον ουρανό με τ' άστρα. Όχι, μου λέει: δεν θέλω τον ουρανό με τ' άστρα. Τα αυτοκινητάκια του G.I. Joe θέλω. Ήταν 6 χρονών. Και μετά από λίγη ώρα. Από τον καρκίνο. Γιατί σήμερα γίνονται καλά τα παιδιά και πρέπει να πράσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Ο καρκίνος γίνεται καλά και ειδικότερα στα παιδιά. Αυτό το παιδάκι είχε λευκαιμία, δηλαδή. Είχε πρόβλημα και ήταν στα τελευταία του και μάλιστα η μητέρα του μου είπε να φύγει. Του λέω: θέλει να φύγει? Μου λέει: ναι. Γιατί πρέπει να. Εμείς οι γονείς που αγαπάμε τα παιδιά μας, πρέπει να δώσουμε την ελευθερία μέσα στην ψυχή μας για να φύγει. Και το παραδέχτηκε και μου λέει: ναι, και μόνο σε εσένα θα μπορούσα να το παραδεχτώ, γιατί σε οποιοδήποτε άλλο θα με έλεγαν τρελή. Και μετά από λίγες ώρες έφυγε ο μικρός. Αλλά είναι όμως αυτό, λένε η ουτοπία ότι κάθεσαι και τώρα ένα παιδάκι θα φύγει, τι κάθεσαι και ασχολείσαι, πήγαινε σε αυτό που θα είναι καλά. Δεν είναι τελικά ουτοπία, γιατί και ακόμη και το τελευταίο δευτερόλεπτο ενός παιδιού έχει μεγάλη αξία. Είναι ζωντανό. Κάθε φορά που πεθαίνει ένα παιδί, σας έχει γίνει πια ένα είδος ρουτίνα σε αυτό το πράγμα ή είναι ένας πόνος ο οποίος, τι θέλω να πω, δεν το διατυπώνω καλά, δεν θέλω να πω ότι υπάρχει μια αναισθησία πια, θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα πώς αντέχεται, εν πάση περιπτώσει. Δεν αντέχεται, αλλά την άλλη μεριά όμως διαχειρίζεται. Μπορεί να το διαχειριστείς, να αισθάνεσαι ότι κάνεις κάτι ουσιαστικό, να μην αισθάνεσαι ότι είναι μια ουτοπία αυτό που σου είπα πριν. Και το σημαντικό είναι ότι και τους ανθρώπους, τους εθελοντές κλπ, όταν βλέπουμε ότι αρχίζουν και καίγονται, τους βγάζουμε από το νοσοκομείο. Γιατί νέοι άνθρωποι και οι περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν θέλουμε να καίγεται η ψυχούλα τους. Κάποιοι από εμάς, εγώ έχω ξεχωρίσει μέσα στην ψυχή μου δύο κουτιά. Το ένα είναι ανοιχτή πληγή και το άλλο είναι η αισιοδοξία, η προσπάθεια. Άντε και αύριο κάτι άλλο. Προχτές σώσαμε ένα παιδάκι 4 χρονών, δεν το πήρε το αεροπλάνο γιατί ήταν άλλο πιο σοβαρό. Ήταν όμως τόσο σοβαρό ώστε να έρθει με την κινητή μονάδα μας από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και ήταν η μόνη του ελπίδα. Και πήραμε το ρίσκο ότι στον δρόμο μπορεί να έχανε τη ζωή του. Σώθηκε όμως, είναι καλά, προχώρησε. Με τον δεύτερο καλεσμένο μου μας συνδέει το όνομα Αγαμηθείτε. Όπου εγώ ήμουν κάποτε και εκείνος είναι πρόσφατα. Πολύ λίγα είναι γνωστά για αυτόν. Ευκαιρία λοιπόν να τον διηλύσουμε. Κυρίες και κύριοι, όχι ο Κόνοπας, αλλά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Είσαι και υψηλόβαθμο στέλεχο και φυσικά. Εγώ αυτό που έκανα και τα. Πρέπει να είναι όλοι καλεσμένοι κάτω από ένα 50, δηλαδή. Ναι, εδώ πέρα, ναι, πυγμαίοι. Όχι πυγμαλίωνε. Το πράσινο πρώτο μου. Κάνει και αστεία, βλέπω. Ωραία, έχει χειμώνα. Πυγμαλίωνα, είσαι στο όνομα. Στη Χάρη υπήρξε. Νομίζω κάποιες στιγμές στη ζωή μου θα υπήρξε. Για πες. Εννοείς δηλαδή να ήμουν το έτερο νήμισιν της άλλης πλευράς με το κομμάτι του puzzle που ψάχνει. Έχω υπάρξει στη ζωή μου, αλλά ο χρόνος εκτός ότι αλλάζει εμάς τους ίδιους, αλλάζει και τους άλλους ανθρώπους.
σιγά σιγά. Οπότε σε πράγματα που θα θεωρείς ιδανικά στη ζωή σου και εκείνη τη στιγμή λες ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω και να είμαι πραγματικός μέσα σε αυτό. Σε ένα χρόνο μετά ο ίδιος άνθρωπος σου λέει κάτι άλλο και εσύ ο ίδιος αρχίζεις και διαπραγματεύεσαι τη ζωή σου διαφορετικά. Οπότε νομίζω ότι μπορώ να έχω υπάρξει στιγμές. Ναι. Στην αιωνιότητα δεν ξέρω. Στην προοπτική ενός χρονικού διαστήματος. Το εύχομαι, γιατί είμαι και θετικός. Το όνομά σου σκέφτηκες ποτέ να το αλλάξεις, να το κάνεις πιο καλλιτεχνικό, να το κάνεις, ας πούμε, Θανάσης Δαδακαρίδης. Θανάσης Δαδακαρίδης είναι τον αδερφό μου. Αλήθεια. όχι, ήταν του παππού μου. Και θυμάμαι κιόλας, όταν απολύθηκα από το στρατό το 2003, υπήρχε μια σειρά που είχα ήταν 16 επεισόδια, τα παιδιά της Νιώβης, του Αθανασιάδη, mm-hmm. του Κώστα του Κουτσομίτη. Δεν έχω ξαναπεί αυτή την ιστορία. Και ο Κώστας ο Κουτσομίτης είναι γείτονας στην Ραφίνα με τους γονείς μου. Οπότε όταν είχα πάει και του λέω «Γεια σας κύριε Κώστα» και τα λοιπά, με συμβούλεψε ο άνθρωπος, μου έδωσε οδηγίες, γιατί είχα έρθει μόλις από την Αγγλία, δεν ήξερα σε ποια σχολή να πάω, δεν ήξερα καν τίποτα, δεν είχα πολλά κοινά με αυτά που ήθελα να ασχοληθώ, δεν ήξερα δηλαδή. Μου λέει, πρέπει με το όνομά σου, μου λέει, θα κάνεις καριέρα. Γιατί λέω, το Κωνσταντίνος Κουτσομίτης είναι καλύτερο. Και γελάγαμε. Λίπες, βράδυ. Και ευτυχώς νομίζω πέσαμε και δύο έξω σε πολλά. Οπότε είμαστε ένα ευτυχή συγκύρια. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το χαρακτηριστικό στους ανθρώπους που όταν τους τη λένε κάποιοι, το πρώτο πράγμα που σκέφτονται. Είναι πώς να τους την πούνε πίσω. Ναι, όχι. Που σκέφτονται αυτό τώρα που μου λέει πώς το κάνει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Το έχω παρατηρήσει ότι το έχουν και γεννάει πάρα πολύ το γέλιο. Δεν το έχω εγώ καθόλου σαν άνθρωπο. Εγώ όταν κάποιο μου τη λέει, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι δεν είναι να το αντιγυρίσω, είναι να δικαιολογηθώ. Για αυτό που μου συμβαίνει. Ναι. Σκέψου τώρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, ήμασταν με τον Ηρακλή τώρα στις πρόβες των Αγάμων που περάσανε και ήθελα τη συμβουλή του ως μεγαλύτερος και ως πιο έμπειρος ηθοποιός και άνθρωπος σε κάτι το οποίο με βασάνιζε. Και μου λέει, όχι, δεν θα το κάνεις αυτό. Μετά κάνει μια παύση μόνος του πριν απαντήσω γιατί σκεφτόμουν αυτά που θα πει και μου λέει, καλά λέει, εγώ έχω κάνει λέει, χειρότερα και σου λέω ότι να μην τον κάνεις. Κάνω ό,τι γουστάρεις, μου λέει, μια χαρά είσαι, δεν έχεις θέμα. Ήταν από μόνος του δηλαδή και στους δύο ρόλους εκείνη τη στιγμή. Είναι ωραίο αυτό. Η μαμά σου είναι Εγγλέζα. Εγγλέζα, ναι. Πώς τη λένε? Σουζάνα. Σουζάνα. Έχω δύο μαμάδες. Έχω τη Σουζάνα και έχω και τη δεύτερη γυναίκα του πατέρα μου, την Άντια, την Κωνσταντίνα, η οποία ήρθε στη ζωή μου όταν ήμουν 8 και όχι κάλυψε μόνο πλήρως το κενό της μητέρας μου, είναι και μία από τις καλύτερες φίλες που έχω στη ζωή μου αυτή τη στιγμή. Εννοείς ότι μεγάλωσες με τον πατέρα σου και μαζί της? Μάλιστα. Αυτό γιατί έγινε? Γιατί η μητέρα μου ζει στην Αγγλία και είχαν χωρίσει οι γονείς μου στα 4. Ναι, και πώς πήραν απόφαση να πας με τον μπαμπά εσύ? Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή η μαμά μου πρέπει να ήταν λίγο ζορισμένη οικονομικά. Και θεώρησε, επειδή ο πατέρας μου είχε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση στη ζωή του, πιο σωστό και πιο έντιμο. Να πάρει όλα τα παιδιά? Να πάρει ένα, εμένα. Δεν υπήρχε άλλο τότε. Α, είσαι ο μεγαλύτερος. Ναι, τα υπόλοιπα αδέρφια μου είναι ετεροθαλή μου αδέρφια, αλλά είναι σαν αδέρφια μου. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Γιατί ίσως και οι γονείς τους και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στη ζωή μας, οι δικοί τους μπαμπάδες και μαμάδες, είναι και δικοί μου. Δηλαδή, η βιολογική μαμά σου, η Σουζάνα. Η Σουζάνα, ναι. Κρατήσατε σχέσεις μέσα στα χρόνια. Συνέχεια. Καλές, δηλαδή πήγαινε. Καλές. Αν έρθει η μάνα μου εδώ, μένει στον πατέρα μου. Μαζί με την Άντια. Αν ο πατέρας με την Άντια πάει στην Αγγλία, όχι, και δεν είμαστε. Είναι ακριβά τα δίπλα. αν ο πατέρας με τη μάνα μου που πάει στην Αγγλία, θα τους φιλοξενήσει η μαμά μου. Έχουν τρομερές καλές σχέσεις. Είναι πολύ αγαπημένοι άνθρωποι και ειρηνικοί. Έχω μια φανταστική οικογένεια. Είμαι πολύ τυχερός που ξέρω. Αυτό που θέλω να μου το κάνεις, σε παρακαλώ, από ένα βράδυ που μου το έκανες, αυτό που μιλάς αγγλικά του Λονδίνου, αγγλικά της επαρχίας, σε παρακαλώ. Γιατί η προφορά σου είναι μητρική στα αγγλικά. Oh, yes, it is. Indeed, yes. Αυτά τι είναι τώρα που μου. Αυτά είναι από το Λονδίνο, βαριά, είναι από το Cambridge. Κάνε μου τα άλλα τα αγγλικά που μου έκανες. It depends what you want to hear, mate. Αυτά τι είναι τώρα. Λίγο από το Manchester, είναι Mancunian προφορά. Έχουν γλωσσικά ιδιώματα όπως και εμείς. Έχουν. Η διαφορά που μου κάνεις είναι τόσο μεγάλη όσο είναι, ξέρω εγώ, τα ποντιακά με τα. Όχι. Τα ποντιακά με αυτό θα πηγαίναμε στη Σκωτία. Στα Γκέιλιχ, δεν ξέρω να σου. Δεν ξέρω τη γλώσσα. Είναι άλλη γλώσσα ουσιαστικά. Ή από την Ουαλία. Ναι. Και οι πιο βαριές προφορές είναι Λίβερπουλ. Που έχουν λίγο. Οι ταινίες που είναι εγγλέζικες και δεν καταλαβαίνουμε αγγλικά, τι είναι ουαλικά είναι αυτά? Ποιες ταινίες είναι εγγλέζικες που τις καταλαβαίνουμε? Δηλαδή, που έχω δει κάποιες ταινίες, ρε παιδί μου, που μιλάνε αγγλικά και λες τι είπε τώρα αυτός, ας πούμε. Α, μπορεί. Ξέρεις, ένα παράδειγμα γλωσσικών ιδιωμάτων που ήταν πολύ έξυπνο ήταν στο Άντρες με τα όλα τους, την ταινία, την περίφημη. Οι χαρακτήρες ήταν διαφορετικοί. Δηλαδή, ο Μαύρος μίλαγε από το Λίβερπουλ. Ο πρωταγωνιστής ήταν από το Μάντσεστερ. Ο Χοντρούλης ήταν και αυτός λίγο από Λίβερπουλ. Εσένα, από τη μητρική σου γλώσσα, ποια αγγλικά έχει? Μάντσεστερ. Εμείς είμαστε από τη Θεσσαλονίκη της Αγγλίας.
Και τέτοια εξετάσεις είναι λέει. Αλλά ξέρεις και το φέρνεις ωραία, ας πούμε, να μιλήσεις τα αγγλικά του Λονδίνου. Ανάλογα, εντάξει. Κάποια στιγμή ξεφεύγω γιατί. Εσύ όταν είσαι στο Λονδίνο, μιλάς Μάντσεστερ. Ναι, μιλάω Μάντσεστερ. Ναι. Αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο. Ναι, για να τους χαλάω κιόλας λίγο. Προσπάθησες να διεκδικήσεις έτσι μέσα από casting, μέσα από τέτοια δουλειά στην Αγγλία, καθόλου? Η πρώτη μου επαγγελματική δουλειά ήταν στην Αγγλία, σε μια οντισιόν που Θεός χωρέσει την γιαγιά μου Εγγλέζα τότε. Είχε τυπωθεί στην εφημερίδα στο Octagon Theatre του Μάντσεστερ, όπου παίζαν σε αρχαΐσο αγγλική του Christopher Marlowe τον Εδωάρδο II. Βέβαια, χωρίς να έχω καμία ούτε άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, ούτε γιατί εκεί χρειάζονται, υπάρχουν και συνδικάτα και μάνατζερ. Γιατί ο αδερφός μου μικρός σπουδάζει ηθοποιός στην Αγγλία τώρα και έχω μάθει ακριβώς λίγο τις λεπτομέρειες, που είναι πολύ σοβαρές. Αν σε παίρνανε δηλαδή, δεν θα μπορούσες να την πάρεις τη δουλειά επειδή δεν είχες άδεια ασκήσεως? Ναι. Και με πήρανε, γράφτηκα στο πρόγραμμα κανονικά σαν ηθοποιός, πληρωνόμενος ηλεκτρολόγος. Α, κάναν και αυτή μια παρατυπία. Ναι, να... ότι ο βοηθός κάνει βοηθό βοηθού. Δηλαδή, αν έρχονταν κάποιος... Και το πρόγραμμα τι έγραφε, ηλεκτρολόγος, pay my lane. Όχι, δεν έγραφε ηλεκτρολόγος, έγραφε κανονικά το ρόλο στο όνομά μου. Αλλά αν ερχόταν π.χ. το δικό του ΣΥΚΑ και έλεγε ο κύριος αυτός πώς πληρώνεται, δεν πληρώνεται σαν ηθοποιός. Οι Εγγλέζοι πώς σε φωνάζανε στο θείασο? Λίον. Λίον. Ναι. Και κυρίως η μάνα μου με λέει Λίον και μου το κολλήσανε γιατί είναι ωραίο το πήγμα Λίον. Στα αγγλικά όμως, όταν το πεις, ξεκινάει με τη λέξη γούρουνι. Pig. Μέιλιεν. Pygmalion. Εκεί άστα να πάνε. Ξέρεις. Και λίγο ψευδός να είναι και ο άλλος, πάει καταστραφήκαμε. Δεν είμαι ρατσιστής, αλλά είναι και το όνομα δύσκολο. Αμερικάνικη προφορά μπορείς να κάνεις? Ναι, με πρόβα πιστεύω ότι θα μπορούσα. Με πρόβα, θέλω να πω, έτσι πως την ακούς την κάνεις, όχι? Ναι, έτσι πως την ακούω, όχι. Μα νομίζω είναι και σαν στα ειδικές μας. Μου, προσπάθησε να μου πεις στα λονδρέζικα, στα μαντσεστεριανά και στα αμερικάνικα. Είμαι ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και θέλω να πάρω πάρα πολύ αυτή τη δουλειά. I am Pygmalion Dadakarides and I would like to take this job. Αυτό ήτανε Μάντσεστερ. Λονδρέζικα. Λονδρέζικα, πάμε. The name is Pygmalion Dadakarides and if it's possible I would like to get the job. Okay. Αυτά είναι από το Μάντσεστερ. Και τα αμερικάνικα. Αμερικάνικα τώρα δεν ξέρω, πρέπει να το κάνω λίγο... Κάτω, δεν είναι έτσι, έτσι το έκανε ο εξαιρετικός Γιονάκης. Και ο τέτοιος. Εξαιρετικός. Όχι, έτσι το έκανε και ο Hugh Grant στην ταινία που έπαιζε... It depends, you know, it's something like the American accent to say that my name is Pygmalion Dadakarides and I would like to get the job. Είναι άλλη τονικότητα. Άμα κάνω και τον ίδιο χαρακτήρα θα βαρεθώ, ξέρεις. Τα αδέλφια σου όμως δεν μιλάνε αγγλικά. Ο αδερφός μου Γιαννάκης και η Ιουλία στην Αγγλία που ζουν μιλάνε μόνο αγγλικά. Ξέρουν από ελληνικά σουβλάκι, καληνύχτα και μία λέξη που ξεκινάει από μία. Η μάνα σου, η βιολογική, με τα αδέλφια σου έχει επαφές καθόλου? Πολύ, πολύ, πολύ. Σαν παιδιά τη τα έχει? Πολύ. Σκέψου ότι ο αδερφός μου μικρός πριν 2 χρόνια στην Αγγλία, ο Γιαννάκης, που σπουδάζει ηθοποιός, ήρθε για διακοπές το καλοκαίρι στην Ελλάδα και έμεινε στον αδερφό μου τον Θανάση στη Ραφίνα που έχουμε σπίτι για κοντά και στη θάλασσα να κάνει μπάνια. Ωραία, εγώ ήμουν και περιοδία τότε. Αυτά πώς μ' αρέσουν, ρε πείγμα. Εμένα μου αρέσουν γιατί εγώ έχω ένα υπέροχο χάρισμα με τους ανθρώπους, μιας και ο αδερφός μου ο Θανάσης έχει ασχοληθεί πολύ με τη μουσική, έχει δικό του συγκρότημα, rock, και έχουν βγάλει και δικό του δίσκο, τους Guns N' Gun. Και βλέπω πως καμιά φορά επηρεάζει ο μεγαλύτερος αδερφός που λέμε, σύμφωνα με τις επιλογές και την παιδεία που φέρει, τους μικρότερους σε ερεθίσματα που θα μπορούσαν να κάνουν ή θα μπορούσαν να τα παρατήσουν γιατί απλά θα ντρεπόντουσαν, όπως πολλοί άνθρωποι. Να εκτεθούν. Να κάνουν λάθος, να αποτύχουν για να πετύχουν κάτι άλλο. Ο Θανάσης ήταν ένα κλειστό παιδί το οποίο ξαφνικά από μόνο του άνοιξε εξαιρετικά παιδιά, με πολύ μπέσα, πολύ καλύτεροι άνθρωποι από εμένα, τα αδέρφια μου. Τι το λέω με. Ότι είναι πιο ευαίσθητα παιδιά. Έχουν μια άλλη χάρη από αυτή που δεν έχουμε εγώ και εσύ. Είναι σίγουρο αυτό, το λέω με το μάτι δηλαδή. Ο Γιαννάκης ήταν ένα επίσης κλειστό παιδί. Είχε πρόβλημα και με τα ματάκια του, δεν μπορούσε να δει και ήταν πολύ εσωστρεφής. Και έτυχε να έρθει το 2012 που τότε με τον Πέτρο τον Φιλιππίδη και τον Γιάννη τον Ζουγανέλη. Κάναμε τους υπείς στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τον Τάκη του Παπαμαντθαίου. Και ήταν η πρώτη φορά που ο μικρός μου αδερφός ήρθε σε παράσταση στην Επίδαυρο. Δεν ήξερα καν που είναι, από την Αγγλία. Ήταν το καλοκαίρι το επόμενο που αποφάσισε στα 18 του να γίνει ηθοποιός, χωρίς να καταλάβει τι παίζουμε, τι ήταν αυτό που είδε, ποιοι είναι ηθοποιοί. Δεν ήξερε κανέναν, δεν ήξερε τίποτα. Απλά είδε όλη αυτή την ενέργεια του πράγματος. Και μετά πηγαίνοντας πίσω στην Αγγλία, επέστρεψε να κάνει σεμινάρια πράγματα, δηλαδή σε πράγματα τα οποία του άνοιξε τον εαυτό του. Ακόμα και να μην γίνει ηθοποιός, είχε βρει έναν τρόπο να απογαλακτιστεί από τα πράγματα που τον είχαν κλείσει. Ήλιος, θάλασσα, περιοδία. Τι άλλο θέλεις. Φυσική ιστορία, μην την πάσουμε. Έτσι. Μετά από τα διαφημιστικά μηνύματα θα μιλήσουμε. Ωραία.